Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν επανεξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για άλλη μια τετραετία, υπερισχύοντας έναντι του αντιπάλου του Βόλτερ Μαντέιλ με 59% των ψήφων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σε 91 εκλογικές περιφέρειες, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν εξασφάλισε εκλογική υπεροχή σε 49 από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, με εξαίρεση τη Μινεσότα, η οποία είναι εξάλλου και η γενέτρια του Μαντέιλ. Όπως αναφέρουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, η μεγάλη νίκη του Ρέιγκαν, ο οποίος εξασφάλισε 525 εκλέκτορες, ενώ χρειαζόταν μόνο 270 για να επανεκλεγεί πρόεδρος, μπορεί να συγκριθεί με τους θριάμβους του Ρούσβελτ το 1936, του Τζόνσον το 1964 και του Νίξον το 1972. Παρά τη σαρωτική νίκη ωστόσο του Ρέιγκαν, οι Ρεμπουμπλικάνοι, αν και διατηρούν την πλειοψηφία στη Γερουσία, έχασαν 2 από τις 55 έδρες τους. Η αναλογία είναι τώρα 53-47. Το κόμμα των Δημοκρατικών εξακολουθεί να διατηρεί την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με 219 έδρες έναντι 182 των Ρεπουμπλικάνων. Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι η επανεκλογή του θα σημάνει μια καινούργια εποχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και εξέφρασε την ελπίδα να μπορέσει να πραγματοποιήσει μια Αμερικανοσοβιετική διάσκεψη κορυφής, καθώς και να επιτύχει την επανάληψη των συνομιλιών για τη μείωση των πυρηνικών όπλων. Τόνισε επίσης ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει το οικονομικό και αμυντικό πρόγραμμα που εκπώνησε στην προηγούμενη τετραετία του. Ο Βόλτερ Μαντέιλ έδωσε τηλεφωνικό συγχαρητήρια στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος βρισκόταν στην Καλιφόρνια, ενώ παράλληλα έκανε δηλώσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα. Το ότι δεν νικήσαμε στις εκλογές, είπε ο Μαντέιλ, δεν σημαίνει ότι μειώνεται η αξία και η σημασία του αγώνα του Δημοκρατικού Κόμματος. Η ιστορία θα μας κρίνει, τόνισε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών και πρόσθεσε. Είμαστε όλοι Αμερικανοί και θα προχωρήσουμε ενωμένοι στο μέλλον. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, έστειλε στον επανεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρέιγκαν, το ακόλουθο τηλεγράφημα. Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, επιθυμώ να σας απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών και τις ειλικρινείς ευχές μου για την επιτυχία της νέας σας αποστολής χάριν της πρόοδου και της ευημερίας του Αμερικανικού Έθνους. Οι δύο χώρες μας, κύριε πρόεδρε, βρέθηκαν συστρατευμένες σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές για την προάσπιση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και είμαι πεπισμένος ότι αυτοί οι παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας θα εμπνέουν και στο μέλλον την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών μας. Επίσης, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου έστειλε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρέιγκαν, το ακόλουθο συγχαρητήριο τηλεγράφημα. Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, δεχτείτε παρακαλώ τα θερμά μου συγχαρητήρια για την εκλογική σας νίκη και την επανεκλογή σας ως πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ελπίζω ειλικρινά ότι κατά τη διάρκεια της νέας θητείας σας, οι σχέσεις μεταξύ των δύο κυβερνήσεών μας θα αναπτυχθούν προς όφελος των δύο λαών μας, των οποίων η πατροπαράδοτη φιλία είναι αναμφισβήτητη. 9%